τις διαφορές τους. Αλλά μετρήθηκαν στις 13 Μαΐου με την πρώτη να επικρατεί με διαφορά άνω των 8 νικών, αλλά την νίκη να καταλήγει στα χαρτιά στη δεύτερη. Η Perfect Fear έφτασε τις 4 νίκες και αν δείξει φόρμα αντίστοιχη με αυτή της τελευταίας, έχει βάσιμες ελπίδες για κατάκτηση. Έχει την ποιότητα να επιζητήσει την διάκριση, ειδικά αν ξεκινήσει καλά την αρχιτερία. Στην τελευταία προγραμματισμένη οικοδομία κόρυφα του πανοράματο, με εταιρεία στι 8, οι πολλέ συμμετοχέ 11 κατά αριθμό δημιουργούν συνθήκε μεγάλου συναγωνισμού. Το Theodore The Way έχει εδώ και καιρό απομονωτοποιηθεί στη συγκρίση στην οφείλα του αθλήματο σαν ένα άλογο που κυνηγά τη νίκη. Ενώ και ο Μάστερ Μιρασόλ έχει αποδείξει πω μπορεί να εξελιχθεί στο ενδυνάμει πρωταγωνιστή. Ακόμα και ο Αρκάνο Γκολτ βελτιώνεται συνεχώ και χτυπά την πόρτα τη διάκριση. Ενώ και ο Σχάν, αν επανέλθει σε ετοιμότητα, τότε θα είναι πολύ απειλητικό. Κάθε μας προσπάθεια κρύβει μια αντίστοιχη αυτή της ποιότητας μια σιγουριά όχι, ναι, βαριέμαι που διανύουν 150.000 χιλιόμετρα κάθε χρόνο για να πραγματοποιήσουν 30.000 αναλύσεις δειγμάτων εξασφαλίζοντας άνιστη ποιότητα και με συνεχείς μετρήσεις τη σωστή πάντα ποσότητα σε κάθε ενέργεια μας 365 μέρες του χρόνου. Και όλα αυτά για να αισθάνεστε εσείς σίγουροι σε κάθε σας διαδρομή. Εξασφάλιση ποιότητας αφήνει την επιστοποίηση της